Γεια σας. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να σας ακούσουμε τώρα. Στέλιο, ξεκινάς εσύ. Από πού να ξεκινήσω? Ναι, αυτό βέβαια είναι ευχάριστο, γιατί είναι μια εικόνα που έχουμε διάφορα να πούμε και είναι ωραία να έχουμε και διάφορες απόψεις όταν μια εικόνα έχει, είναι έτσι εκεντρική. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Λοιπόν, κοίτα Νικόλη, να μην σου πω πολλά πράγματα, γιατί είναι, ξέρεις, ένα καθαρό look ενός ανθρώπου που το έχει δημιουργήσει, άσχετα τώρα αν ήταν σε διαφορετικά look αυτά, είναι σαν ένα. Χαίρομαι που το συνδυάζει με κάτι ενός άλλου σχεδιαστή που είναι το κορμάκι. Έχει κάνει ωραίο μακιγιάζ, έχεις βάλει πολύ σωστά γυαλιά και παπούτσια για αυτή την τάση που περιέγραψες όχι πολύ καλά. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι δεν καταλάβανε τα κορίτσια τι έλεγες. Δηλαδή, και εγώ αν δεν το ξέρω, θα καταλάβαινα τίποτα. Τι ήθελες να πεις. Oh. Πρέπει λίγο να τα μελετάς λίγο καλύτερα και να τα απλοποιείς λίγο. Mm-hmm. Για να περάσεις το μήνυμα. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ωραία εικόνα μόδας. Προφανώς είναι niche, δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Δηλαδή, ναι, μία φίλη που μας βλέπει τώρα από το σπίτι που θέλει να πάει κάποια στιγμή σε μια επίδειξη μόδας, δεν χρειάζεται να ντυθεί έτσι. Αλλά για εσένα που μας έχεις δείξει κάποια πράγματα τις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται ένα ωραίο φυσιολογικό look σε εισαγωγικά. Και μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπω μία εικόνα που δεν είναι fast και που δεν βαριέμαι και έχουμε πράγματα να σχολιάσουμε που μπορεί να μας αρέσουν ή να μας αρέσουν. Μπράβο. Τρία. Μπράβο. Λάκη. Μου αρέσει που έχεις εμπεριστατωμένο λόγο για αυτό που κάνεις. Λίγο δύσκολο να καταλάβει ο τηλεθεατής, γιατί τα λες με όρους της ηλικίας σου και της ορμής που έχεις αυτό το πράγμα που κάνεις. Mm. Αλλά εγώ που το καταλαβαίνω και εμείς που το καταλαβαίνουμε, θεωρούμε ότι είναι κάτι που είναι αναγκαίο σε ένα τέτοιο φορμάτ που είμαστε εδώ. Μερικές φορές το κάνεις πάρα πολύ καλά, άλλες μέτρια και άλλες κακά. Το συγκεκριμένο look χωρίς αυτό το body δεν θα μου έλεγε τίποτα. Mm. Γιατί είναι απλά ένα απλό μουλάζ, μία πρόβα που πρόκειται να αποπερατωθεί κάτι. Δεν ξέρουμε αν θα βάλουμε αυτό το μανίκι, δεν ξέρω αν το μπλοκάρουμε σε τρία σημεία. Αλλά με τρέλανε που έβαλες αυτό το body και αυτή την μπαλαρίνα. Mm. Πραγματικά έπαθα σοκ. Δεν είσαι έτσι, είσαι έτσι. Σας ευχαριστώ. Νικολίνα, μπράβο, πηγαίνει πάρα πολύ καλά σήμερα. Ισχύει. Συγχαρητήρια. Πάμε τώρα και στην Εύελιν. Γεια σου, κορίτσι μου. Λοιπόν, θα μπορούσε ένας άνθρωπος να πάρει στοιχεία από αυτό το look. Mm-hmm. Το top, τα μανίκια σκέτα, το παντελόνι σκέτο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία μαζί και φυσικά θα τα φορούσε ένας άνθρωπος που μπορεί μόνο να το στηρίξει από την ψυχή του, από μέσα του, να βγαίνει και να λέει εδώ είμαι. Και είσαι εδώ. Όντως. Αυτό στο κεφάλι σου δεν μου αρέσει πολύ. Μου θυμίζει λίγο έτσι, βιάζομαι, είμαι λουσμένη, βιάζομαι, βγήκα λίγο από τον ντους για να ανοίξω στον τηλιβερά. Ναι. Και τι σου είπα, έρχομαι αργότερα. Ναι, τρόμαξα. Βέβαια, που σε είδε έτσι και σου λέμε. Όχι, όχι, συγγνώμη. Να σου πω. Αλλά είναι ωραίο και ωραίο μακιγιάζ. Τέτοιες εικόνες θέλουμε. Από σένα. Από σένα. Απογείωσέ τις, γιατί το θέλει η ψυχούλα σου και μας το δείχνει. Τρία. Ευχαριστώ. Νικολίνα, με πολύ μεγάλη χαρά θα σου πω ότι η τελική βαθμολογία είναι 11,3 και χαίρομαι πολύ γιατί ανεβήκαμε πάνω από το 10, κατάλαβες. Ισχύει. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια.